Ήρθαμε από τη Δευτέρα, το μεσημέρι φτάσαμε εδώ. Ανεβήκαμε κατευθείαν πάνω στο μέτωπο. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί και εγώ δεν είχα ξαναζήσει τόση μεγάλη πυρκαγιά. Και όντως ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί και ο αέρας δεν μας βοηθούσε, οι άνεμοι άλλαζαν τακτικά. Ήταν πολύ δύσκολη, περίεργη και κατάσταση. Και προσπαθούσαμε κι εμείς να συντονιστούμε και με τις άλλες δυνάμεις εκεί, και εθελοντών και με τους πυροσβέστες, για το καλύτερο μπας να καταφέρουμε τίποτα. Πόσες ώρες ήσασταν πάνω στα μέτωπα της πυρκαγιάς? Ξεκινούσαμε από την πρώτη μέρα μόλις ήρθαμε, ήμασταν μέχρι το πρωί, είχαμε μείνει και εκεί, και τις άλλες μέρες από το πρωί πάντα μέχρι το βράδυ. Και προσπαθούσαμε, φιλούσαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε. Σας έδιναν κατευθύνσεις, φαντάζομαι, οι άνδρες που Ναι. Παίρναμε και οδηγίες. Όταν πας σε τέτοιες φωτιές, θα πρέπει να ενωθείς με το τοπικό σώμα. Δηλαδή, εμείς ψάξαμε να βρούμε τη διοίκηση της πυροσβεστικής και τους εθελοντές, ειδικά για τις όμικρο που μας σταθήκανε, βέβαια όλος ο κόσμος. Μας εξυπηρέτησε τα πάντα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σε αυτές τις περιστάσεις, πας με τους ντόπιους. Ξέρεις τον τόπο, μπορούν να σε κατευθύνουν. Εντάξει, η φωτιά ήταν πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ προσωπικά ναι. Τα παιδιά όχι σε αυτό το επίπεδο. Γιατί και στην Ικαρία το 1993 είχαμε μια περίοδο, μια τέτοια φωτιά, αλλά εμείς είχαμε νεκρούς. Ένα μεγάλο αλφα που κάνανε εδώ και τους βγάζουμε το καπέλο είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Με αυτή την έκταση που έχει πάρει η φωτιά. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό που έγινε. Και περιουσίες τα σπίτια. Αυτά έρχονται σε δεύτερη, γιατί η ζωή είναι πάντα το πρώτο. Από εκεί και πέρα. Η δυσκολία που εντοπίζονταν, δηλαδή ποιο ήταν το. Ο αέρας. Ο αέρας, θα είχε απλωθεί η φωτιά πάρα πολύ. Ο κόσμος πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε συνέχεια ευθύνες στα παιδιά της πυροσβεστικής. Οι εθελοντές εδώ του νησιού για μένα πρωτοφανές. Δεν το έχουμε ξαναζήσει, δηλαδή τέτοιο κόσμο σε φωτιά. Πολλοί κόσμοι δηλαδή που έρχονταν να βοηθήσουν. Ντόπιος. Είναι μεγάλη δύναμη. Άμα έχει ντόπιο κόσμο να μπορεί να βοηθήσει, είναι μεγάλη δύναμη για εσύ. Και από εκεί και πέρα τα αφήνει στη μοίρα όλα. Δηλαδή ο αέρας δεν μπορεί να το παλέψει. Δεν μπορεί να με το καιρό να τα βάλει. Είναι το δύσβατο της περιοχής τέτοιο. Ένα δάσος ολόκληρο. Σβήναμε τη μια, λέγαμε το ασφαλίσαμε, φεύγαμε. Μετά μας λέγανε ξαναπήρε. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Πιστεύω ότι σήμερα τελείωσε. Πιστεύω σήμερα τελείωσε εδώ. Πόσα άτομα ήρθατε από την Ικαρία? 11 άτομα, 11 άτομα. Υπάρχει εκεί δηλαδή σύλλογος ανάλογος εθελοντών? Εμείς είμαστε. Είμαστε σύλλογος εθελοντών πυροσβεστών Αγίου Κυρίκου Ικαρίας. Ήρθαμε με 3 οχήματα και 11 άτομα δύναμη. Τι δύναμη έχετε στην Ικαρία? Λίγη. Λίγη δύναμη. Πιστεύω ότι με αυτό που ζήσαμε εδώ να μεγαλώσει και η δικιά μας δύναμη. Αλλά εντάξει, είμαστε διπλανοί, είμαστε χωριάτες, εδώ γείτονες. Πρέπει να βοηθάμε ένα τον άλλον. Καλό ήταν αυτό, πήραμε και εμείς μια εμπειρία. Δηλαδή πολλά παιδιά, ας πούμε, δεν είχαν τύχει σε κάτι τέτοιο, έχουν μια εμπειρία. Ξέρουν πλέον πώς θα τα απεξέλθουν. Και εύχομαι να μην το ζήσουμε εμείς αυτό. Αυτό που έζησε η Χίος, να μην το ζήσουμε. Αυτά. Πέτρο, πώς έτσι οργανωθήκατε, με το άκουσμα δηλαδή της είδησης αμέσως, είπατε πάμε στοιχείο, πάμε να βοηθήσουμε? Ναι, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά ήμασταν, αναμέναμε ας πούμε κάποιες, να δούμε τι γίνεται η κατάσταση, αν ελέγχεται, αν δεν ελέγχεται, για να δούμε άμα επέμβουμε. Αλλά από ό,τι μάθαμε και μας ενημερώσαν ότι λόγω αέρας δεν μπορούσε τίποτα να γίνει να βοηθήσουμε, πήραμε την απόφαση και ήρθαμε. Γιατί το θέλαμε και όλα σε αυτό, να βοηθήσουμε πια μια περιοχή μας. Όλοι μπορούσαμε να ήμασταν πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Ναι. Δηλαδή εμείς οργανωθήκαμε το Σαββάτο το πρωί. Ναι. Βγάλαμε τα μάξα, τα άτομα. Δεν υπήρχε καράβι να μας μεταφέρει. Ναι. Αυτό, δεν υπήρχε καράβι. Και ήρθαμε σε συνεννόηση με την περιφέρεια της Σάμου, επειδή υπήρχε το Μύκονος. Ναι. Και πήγατε δηλαδή. Τελικά το Μύκονος δεν δέχτηκε να μας παρελάβει. Να μας δηλαδή να κάνει μια κλίση του δρομολόγιου του από Ικαρία να μας φέρει εδώ. Ναι. Και έτσι ήρθαμε τη Δευτέρα με τις γραμμές του δρομολόγιου. Από εδώ και πέρα τώρα φαντάζομαι θα υπάρχει και συνεργασία και συνέχεια και με την Όμικρον και με τις ομάδες τις άλλες που βρίσκονται. Βέβαια. Σίγουρα. Ήδη γνωριστήκαμε τα παιδιά, μας στηρίξανε. Όχι μόνο τα παιδιά.
Όλος ο κόσμος απάνω όσοι ήταν μας στηρίξανε τέτοια πάρα πολύ. Πολύ φιλοξενία, φαΐ πάρα πολύ, γιατί άκουσα ότι... Μένατε. Δύο φορές μας πήγανε στο ΕΠΟΣ. Και πήγαμε γιατί δεν είχαμε κουράγιο. Οι δάβες θα ήμασταν ακόμα πάνω. Πόσες ώρες δηλαδή ήσασταν στη φωτιά, πόσες ώρες είχατε γράψει? Κοιμηθήκαμε τις δύο μέρες μόνο. Και βέβαια χθες το βράδυ, γιατί είχαμε ένα πεζοπόρο που πήγε μαζί με τα παιδιά και οι δυνάμεις μας πλέον μετά από εκεί κάπου σιγά σιγά εξαντλούνται. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Και χθες ήρθαμε και ξεκουραστήκαμε.